Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αύξησε σημαντικά το μεταφορικό έργο και οδήγησε στην εντατικοποίηση της δουλειάς για τους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών. Οι απλήρωτες υπερορίες έχουν φτάσει στο απροχώρητο, καταγγέλει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι στην κυριολεξία ζούγκλα. Δεν έλεγχοι δεν υπάρχουν πουθενά. Τα ωράρια έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Αν ακούσετε ότι έχουμε συνέχεια ατυχήματα με μεγάλα οχήματα, μην εκπλαγείτε. Έτσι, η κατάσταση είναι τέτοια. Πιέζονται οι οδηγοί να βγάλουν δουλειά την οποία έκανε και το τρένο κάποτε. Να εφοδιαστεί η αγορά. Αυτό όμως χωρίς αμοιβή. Γιατί κανένας δεν ελέγχει πόσες ώρες εργάζεται ο οδηγός για να πληρωθεί βάσει των ωρών. Γράφουνε 8ωρο πενθήμερο, βάζουνε τον βασικό μισθό που έχει αποφασίσει ο Υπουργός και τελείωσε από εκεί και πέρα και τους ασφαλίσουμε και με αυτό το ποσό. Τα εξαντλητικά ωράρια οδηγούν σε ατυχήματα, αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, και θυμάται σοβαρά περιστατικά που είχαν ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε θύματα. Σήμερα όμως υπάρχει ένας κίνδυνος τεράστιος και συζήταγα το πρωί με συναδελφούς. Αυτή τη στιγμή τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ έχουν φορτωθεί όλη την δουλειά, αν θέλετε όλο το επιβατικό κοινό που είχε το τρένο. Τα λεωφορεία όμως είναι ο ίδιος αριθμός. Οι οδηγοί, ο ίδιος αριθμός, δεν άλλαξε. Άρα τι γίνεται, πιέζουν παραπάνω τα ΚΤΕΛ οι ιδιοκτήτες για να βγουν τα δρομολόγια. Άρα υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχημάτων. Μην ξεχνάμε πριν από μερικά χρόνια, στα Μάλγαρα, πριν τα διόδια Μαλγάρων, τέτοιες μέρες ένα αυτοκίνητο, ένα λεωφορείο από το ΚΤΕΛ Αγρινίου έκανε ένα ατύχημα και σκότωσε αρκετούς αγρεύους. Οι οδηγοί ζητούν να τηρηθούν οι κανόνες στη μεταφορά, όπως η εφαρμογή των ωραρίων εργασίας αλλά και η καθημερινή έλεγχη από την τροχέα. Εμείς φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε ότι θα πρέπει να προσεχθούν οι οδηγοί ως προς τα ωράρια, να είναι ξεκούραστοι, να είναι ευδιάθετοι, γιατί κουβαλάνε κόσμο. Αλλά και τα φορτηγά κινούνται στους δρόμους που κινούνται και τα γιόταχοι και τα λεωφορεία. Και ζητούμε, και μάλιστα αυτό θέλω να το κάνω και καταγγελία, η τροχέα, η αστυνομία σε όλη την Ελλάδα αδρανοποιείται τελείως. Κανένας έλεγχος. Ο κύριος Παπαδόπουλος έκρουσε για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου και εξήγησε πως με το εξαντλητικό ωράριο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την οδική ασφάλεια.